Γεια σας κύριε Κοτσαντή, σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Καλημέρα κυρία Λιμπεράκη. Καλημέρα σας. Να σας ζητήσω ένα σχόλιο αν θέλετε καταρχήν για το, και καταρχάς και καταρχήν για την απόφαση του Αρειοπάγου και τον αποκλεισμό του μορφώματος Κασιδιάρη. Ναι, κοιτάξτε, πριν 10 χρόνια, να θυμίσουμε στους ακροατές μας, δολοφονήθηκε στη χώρα μας ο Παύλος Φίσας. Mm. 10 χρόνια μετά η δίκη αυτή σέρνεται ακόμα και μάλιστα έχουμε και ορισμένους καταδικαστέντες σε πρώτο βαθμό ναζί εγκληματίες να κυκλοφορούν ελεύθεροι. Mm. Το λέμε αυτό γιατί αν είχε τελεσιδικήσει εκείνη η δίκη, σήμερα δεν θα υπήρχε κανένα θέμα συζήτησης και ούτε θα ήταν πρώτο θέμα ο ναζί εγκληματίας Κασιδιάρης και με αυτόν τον τρόπο αν θέλετε δυστυχώς γίνεται και διαφήμιση γιατί είναι επικίνδυνο να προβάλλονται τέτοιες δυνάμεις ως αντισυστημικές. Εμείς, κυρία Λιμπεράκη, όπως είναι γνωστό, καταψηφίσαμε αυτή τη ρύθμιση που ήρθε στο παραπέντε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, γιατί περιέχει επικίνδυνες γενικεύσεις. Δεν υπάρχει δηλαδή καμία ρητή αναφορά σε ναζιστικές εγκληματικές οργανώσεις. Άρα θεωρείτε ότι θα μπορούσε να οδηγήσει υπό συνθήκες και στον αποκλεισμό του Κομμουνιστικού Κόμματος. Θεωρούμε ότι μπορούν τέτοιες επικίνδυνες γενικεύσεις να αξιοποιηθούν στο μέλλον ενάντια σε άλλα κόμματα. Αυτό δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, το βλέπουμε σε μια σειρά χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης που σήμερα απαγορεύουν κομμουνιστικά κόμματα και αντίθετα υψώνουν σβάστικες, υμνούν τους Ναζί, υψώνουν μνημεία υπέρ των συνεργατών των Ναζί κατακτητών. Πιστεύετε όμως κύριε Κοτσαντή, ότι μπορεί πράγματι στην Ελλάδα να ξαναβρεθούμε μπροστά σε απαγόρευση του Κομμουνιστικού Κόμματος? Πιστεύουμε ότι τα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει σαν επίσημη θεωρία τη θεωρία την ανιστόρητη και επικίνδυνη των δύο άκρων που ταυτίζει τον ναζισμό με τον κομμουνισμό. Όλα είναι ανοιχτά από αυτούς που έχουν λέω, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση, καταστολή της διαφθοράς του αντικομμουνισμού το πάνω χέρι. Και να μην ξεχνάμε όμως ότι ο ελληνικός λαός έχει ιστορία. Δηλαδή δεν λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο, να το πω έτσι, όσοι απεργάζονται διάφορα σενάρια. Για παράδειγμα, πριν 2 μέρες ήταν η εργατική πρωτομαγιά. Όλοι στη χώρα μας γνωρίζουν ότι 1η Μάη του 1944 οι Ναζί εκτέλεσαν 200 κομμουνιστές πατριώτες που αγωνίστηκαν για την απελευθέρωση της χώρας. Ποια είναι όμως η θέση μας για να μην αφήσω καμία παρεξήγηση? Mm-hmm. Εμείς, κυρία Λιμπεράκη, παλεύουμε για να εξαφανίσουμε το φασισμό, το ναζισμό, το ρατσισμό, όχι μόνο μέσα από την Ελληνική Βουλή, αλλά από όλη την ελληνική κοινωνία. Γιατί δεν πρέπει να κοροϊδευόμαστε. Ούτε να πανηγυρίζουμε γιατί απλά το κόμμα του Κασιδιάρη δεν θα κατέβει σε εκλογές, αλλά ο μέχρι χθες μπροστινός του Κασιδιάρη, ο εισαγγελέας, ο κύριος Κανελόπουλος, θα κατέβει κανονικά. Έπρεπε να αποκλειστεί, εκτιμάτε? Εμείς πιστεύουμε ότι ο μόνος που μπορεί να αποκλείσει, να απομονώσει τις ναζιστικές εγκληματικές οργανώσεις από την ελληνική κοινωνία είναι το οργανωμένο κίνημα σε κάθε χώρο. Σε αυτό πρωτοστατούμε. Πιστεύουμε ότι χρειάζεται πραγματική διαπαιδαγώγηση, γνώση της ιστορίας από την ελληνική νεολαία. Συμφωνείτε λίγο με το Βαρουφάκη παράδειγμα... σε αυτό το κομμάτι, ή το καταλαβαίνω λάθος? Νομίζω λέμε το αντίστροφο από τον κύριο Βαρουφάκη. Από ό,τι παρακολούθησα τη δήλωσή του, ο κύριος Βαρουφάκης είπε ότι ευθύνεται η αριστερά για την άνοδο των Ναζί, όχι το σύστημα της εκμετάλλευσης που εμείς θεωρούμε ότι είναι γέννημα χρέμα του συστήματος αυτές οι δυνάμεις. Και δεύτερον, ότι ο κύριος Βαρουφάκης, αν θυμάμαι καλά, μίλησε για οργισμένους πολίτες που ρέχουν προς τον ναζισμό. Εμείς δεν έχουμε αυτή την άποψη. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να απομονωθούν, να τσακιστούν αυτές οι δυνάμεις και πρέπει πάλι να στοχεύει το ίδιο το σύστημα που γεννά και δρεύει το φασισμό. Και αν θέλετε, ναι, κάνουμε και μία ερώτηση προς τη μεριά της κυβέρνησης. Το 2021, σε σχολεία της Θεσσαλονίκης, αλλά και σε πλατεία της Θεσσαλονίκης, στην Ηλιούπολη, μέρα μεσημέρι, έγινε μία δολοφονική επίθεση απέναντι σε μαθητές, απέναντι στην πλατεία σε μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ. Ακόμα περιμένουμε να καταδικαστούν, να εντοπιστούν, να συλληφθούν οι δράστες που έχουν καταγγελθεί με ονοματεπώνυμο. Το ΚΚΕ τι προτείνει για την επιτάχυνση απονομής δικαιοσύνης? Έχετε στο πρόγραμμά σας σχετικές προτάσεις? Νομίζουμε ότι το ελάχιστο που θα μπορούσε να έχει γίνει θα ήταν να βρεθεί αυτή η αίθουσα, να μπορούν οι δικαστές που δικάζουν στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Ναι, αλλά ξέρετε, εσείς τώρα το θέτετε με αυτό το θέμα. Το θέτετε... Και σίγουρα, ναι, δεν είναι δυνατόν 10 χρόνια μετά από τη δολοφονία που οδήγησε τον κόσμο με τη λαϊκή οργή να αναγκάσει όλες τις κυβερνήσεις να ασχοληθούν με το θέμα Χρυσή Αυγή, να μην έχει τελεσιδικήσει.
Το θέτετε περιπτωσιολογικά. Εγώ σας ρωτώ αν στο πρόγραμμά σας έχετε κάποια δέσμη μέτρων, κάποιες προτάσεις που να πιστεύετε ότι με αυτές θα επιταχυνθεί η δικαιοσύνη. Γιατί δεν είναι μόνο η υπόθεση της Χρυσής Αυγής. Είναι παραγραφές, είδαμε τη Siemens, είδαμε τη Φωλή Φωλή. Και δεν είναι. Και το βλέπει και κάθε πολίτης που έχει μια διαφορά και πρέπει να περιμένει χρόνια. Εσείς προτείνετε κάτι, έχετε μελετήσει το θέμα? Ναι. Η δικαιοσύνη είναι ταχύτατη, επιλεκτικά, εκεί που το θέλει. Και κινείται με ρυθμούς χελώνας εκεί που, από ό,τι φαίνεται, το κράτος και οι κυβερνήσεις έχουν άλλες προτεραιότητες. Για παράδειγμα, δεν μπορεί η ελληνική δικαιοσύνη μέσα σε ένα βράδυ να βγάζει μια απεργία παράνομη και καταχρηστική και να φέρνει τους εργαζόμενους υποχρεωτικά στη δουλειά. Εντάξει, αυτή είναι η διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων όμως. Ναι, όμως καταλαβαίνετε ότι την ίδια ώρα που η δικαιοσύνη κάπου αλλού σέρνεται και καθυστερεί, σε άλλες αποφάσεις παίρνει ταχύτατα. Για παράδειγμα, δεν μπορεί να είναι ιδιώνυμο αδίκημα οι πληστηριασμοί και να φέρονται αγωνιστές στα δικαστήρια επειδή υπερασπίστηκαν το δίκαιο του λαού, το σπίτι του λαού και την ίδια ώρα. Και αυτό γίνεται ταχύτατα, με διαδικασίες fast track. Και την ίδια ώρα, πολύ σοβαρές ποινικές υποθέσεις που αφοράν μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, πολλά χρόνια να καθυστερούν και πολλές φορές να μην μαθαίνουμε καν ποιο είναι το αποτέλεσμά του. Κύριε Κοτσαντή, γιατί δεν παίρνετε? Είναι πιεστικά ανίκανο αυτό το κράτος όταν αφορά τα λαϊκά συμφέροντα να βγει γρήγορα μπροστά και να τα αντιμετωπίσει, και όταν αφορά τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, αντίστοιχα εκεί βλέπουμε να υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις. Γιατί δεν μπαίνετε σε μια κυβέρνηση όλα αυτά να τα φτιάξετε από μέσα? Γιατί κυβερνήσεις γίνονται ανάμεσα σε κόμματα που συμφωνούν στα μεγάλα, που έχουν προγραμματικές συγκλήσεις και συμφωνίες. Και εμείς τέτοιες συγκλήσεις και συμφωνίες δεν έχουμε, κυρία Λιμπεράκη. Μα δεν κάθεστε και να μιλήσετε, έτσι δεν είναι? Και κυβερνούν τη χώρα. Μα μιλάμε κάθε μέρα. Στη Βουλή είμαστε όλα αυτά τα χρόνια. Συζητάμε στη Βουλή. Καταθέτουμε προτάσεις νόμου. Το ΚΚΕ κατέθεσε πολλές τροπολογίες μέσα στην προηγούμενη τετραετία για την ανακούφιση του ελληνικού λαού. Από την κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης μέχρι την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και μια σειρά άλλα μέτρα. Πόσα νομοσχέδια της κυβέρνησης ψηφίσατε? Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, θα σας πω, και ΠΑΣΟΚ τα καταψήφισαν. Όλες μέχρι ενός προτάσεις του ΚΚΕ τις απέρριψαν πολλές φορές και ασυζητητοί. Άρα, καταλαβαίνετε, για να απαντήσω στο προηγούμενο ερώτημά σας και να έρθω και στο επόμενο, πιστεύουμε ότι στην κυβέρνηση μπορούν να κάνουν από το βράδυ των πρώτων των εκλογών στις 21 του Μαΐου. Κατά κάποιο τρόπο, αν θέλετε, έχουν συγκυβερνήσει κιόλας. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή την τετραετία ψήφισε το 50% των νόμων της Νέας Δημοκρατίας και το ΠΑΣΟΚ το 70%, εσείς πόσα ψηφίσατε? Όταν τα προηγούμενα χρόνια. Εμείς δεν ψηφίσαμε κανέναν αντιλαϊκό νόμο. Ναι, τι ποσοστό λέω ψηφίσατε? Πολύ συγκεκριμένα μέτρα, κάτω από το 1%, πολύ συγκεκριμένα μέτρα τα οποία αφορούσαν ορισμένες ανάσεις ανακούφιση του ελληνικού λαού. Και αν θέλετε, αυτό είναι και απάντηση στην κριτική που μας γίνεται. Το ΚΚΕ, οτιδήποτε φιλολαϊκό, έστω μια ανάσα ανακούφιση, έστω το ελάχιστο που μπορεί να διεκδικήσει και να κερδίσει ο ελληνικός λαός, θα το ψηφίσει και μέσα στη Βουλή, όποια και αν είναι κυβέρνηση. Δυστυχώς, η συντριπτική πλειοψηφία των μέτρων που φέρνουν και κυρίως τα μεγάλα και σημαντικά που καθορίζουν και τα μικρά είναι σε αντίθετη κατεύθυνση. 1% μου είπατε, γιατί δεν άκουσα καλά. Νομίζω την... είναι κάπου εκεί. Τώρα μην δεσμευτώ. Νομίζω ότι είναι μικρό. Είναι λοιπόν, ορισμένα μέτρα ανακούφισης του ελληνικού λαού. Ακούτε τις... Όλοι οι άλλοι βέβαια ψήφισαν όλα τα άλλα μαζί. Αυτό νομίζω είναι το κρίσιμο. Ακούτε και τις... Ακούτε, κύριε Κοτσαντή, τις δεσμεύσεις του ή τις υποσχέσεις, εν πάση περιπτώσει, και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας για αυξήσεις μισθών κλπ. Αυτά δεν τα προσυπογράφει το Κομμουνιστικό Κόμμα? Εσείς τι λέτε? Καλά. Προεκλογικά έχουμε συνηθίσει να ακούμε ανέξοδες υποσχέσεις. Αν θέλετε, επειδή υπάρχει μια συζήτηση περί του αν τα προγράμματα των δύο διεκδικητών της κυβέρνησης, της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, είναι και κοστολογημένα, εμείς λέμε ότι οι υποσχέσεις δεν κοστίζουν τίποτα. Υπάρχει όμως και μια πραγματικότητα που αντιμετωπίζει ο ελληνικός λαός και όσον αφορά τους μισθούς και το εισόδημά του. Δηλαδή, ένας πραγματικός μέσος μισθός που έχει μειωθεί κατά 7,4% την περσινή χρονιά, κατά 25% το 2011 με όλες τις κυβερνήσεις. Μια περσινή χρονιά που έκλεισε με ρυθμό ανάπτυξης 6,5%, όμως τελικά αυτή η ανάπτυξη ήταν για τους λίγους, γιατί οι μισθοί μείναν καθυλωμένοι και μειωμένοι. Και εμείς ρωτάμε τον ελληνικό λαό αν αυτά συμβαίνουν με ρυθμούς ανάπτυξης υψηλούς. Όλοι καταλαβαίνουμε σήμερα που επιβραδύνεται η ανάπτυξη και είμαστε πρώτο πυλόν σε μια νέα οικονομική κρίση,
τι έχουμε να περιμένουμε. Όχι αυξήσεις στους μισθούς δεν θα πάρουμε, αλλά ίσα ίσα θα γενικευτεί η αντιλαϊκή αντεργατική επίθεση και ό,τι δίνουν με το ένα χέρι θα το παίρνουν πίσω διπλό και τριπλό από την άλλη τσέπη. Γιατί κυρία Λιμπεράκη, για να αυξηθούν οι μισθοί, για να βελτιωθεί το λαϊκό εισόδημα, πρέπει να αμφισβητηθούν πρώτα απ' όλα τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, πρέπει να αμφισβητηθεί το αντεργατικό κύριε πλαίσιο. Κοτσαντή, που έχουν υπογράψει όλοι άλλοι μαζί. Θα μπορούσατε, τελευταία ερώτηση γιατί μας πιέζει ο χρόνος σιγά σιγά, θα μπορούσατε, έχετε απάντηση στο ερώτημα γιατί ενώ αυτά που λέτε είναι πράγματι, αδιαμφισβήτητα είναι φιλολαϊκά, γιατί τα ποσοστά του ΚΚ δεν εκτοξεύονται. Νομίζουμε ότι ο λαός μπορεί σε αυτές τις εκλογές να κάνει την έκπληξη και είμαστε αισιόδοξοι ότι θα εκτοξεύσει και τα ποσοστά του, όπως το έκανε σε μια σειρά αρχαιρεσίες. Το προηγούμενο διάστημα, όπως ήταν οι φοιτητικές εκλογές πέρσι που ανέδειξαν την πασουραστική, την παράταξη που στηρίζει το ΚΚΕ και χιλιάδες άλλοι αγωνιστές σε πρώτη δύναμη, όπως ήταν στο εργατικό κίνημα. Αν θέλετε, τα μηνύματα όλα είναι θετικά. Και αυτό εμείς λέμε στο ελληνικό λαό, ότι το πραγματικό δίλημα αυτών των εκλογών είναι να είναι αδύναμα τα κόμματα που θα σχηματίσουν την επόμενη κυβέρνηση και θα είναι απέναντί του, και να είναι όσο πιο δυνατό γίνεται το ΚΚΕ, όσο πιο δυνατό γίνεται ο λαός, που είναι το μόνο αντίπαλο δέος σε αυτή την αντιλαϊκή επίθεση η οποία θα δυναμώσει, με δυνατό λοιπόν ΚΚΕ, όχι μόνο να τους βάλουμε εμπόδια, να τους κάνουμε τη ζωή δύσκολη μέσα και έξω από τη Βουλή, αλλά να ανοίξουμε και έναν δρόμο πραγματικά διαφορετικής προοπτικής ουσιαστικής αλλαγής για το λαό και την νεολαία. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Κοτσαντή. Καλή δύναμη και σε εσάς. Να είστε καλά. Πολύ.